καινούριο ξεκινά. Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά. Κάτσε γιατί φωνάζει ο Τριγελίτης συνέχεια σε αυτή μου. Τι γίνεται το εδώ. Το Facebook και το Twitter του πρωινού Αντένα είναι αυτό που είδατε κάτω. Και μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε τα πάντα και να συζητήσουμε ό,τι θέλετε μαζί σας και να σας παρουσιάσουμε ό,τι ιδέες έχετε. Και τώρα πάμε σε μία συνέντευξη, Κατερίνα μου. Ναι. Της Nicole. Nicole Kotovos. Παιδιά, συγγνώμη, όταν ακούτε, είδα ένα τίτλο Αρναούτογλου Kotovos. Ναι. Όταν το βλέπεις έτσι, δεν νομίζεις ότι ο Αρναούτογλου, αν δεν ξέρεις, παιδί μου, τα έχει με ένα κοτοβό. Ορναούτογλου Kotovos λέει. Επειδή έχει τίτλο. Σίγμα στο τέλος. Ναι, ρε φίλε, κάτσε, συγγνώμη. Άμα δεν μπερδεύεσαι. Αρναούτογλου Kotovos. Πρέπει να βάζουν πάντα. Να μην βάζουν ότι είναι Nicole Kotovos. Το Nicole δεν λέγεται. Nicole, Nicole Kotovos. Μην γίνει καμία παρεξήγηση το λέω, φιλαράκο, εσύ όπως έχεις. Όχι. Εγώ τη σχέση έχω με τον Αρναούτογλου και με την Kotovos. Θα μπορούσε να σημαίνει και με το Μενούνος αυτό. Δεν έχει άδικο. Από πού είναι και τη λένε Kotovos, αλήθεια. Ελληνοαμερικανίδα. Ελληνοαμερικανίδα, Nicole Kotovos. Πού έδωσε συνέντευξη. Έδωσε στο T-Life, παιδιά, στο site της Τατιάνας Στεφανίδου και μας έχει διάφορα που μιλάει για την επιχειρήτηση και τα λοιπά και φτάνουμε στο Γρηγόρη. Μου αρέσει να μην δίνεις συνέντευξεις. Βέβαια δίνει η Nicole Kotovos πια, γιατί λέει ο Γρηγόρης τρώει cupcakes. Ερώτηση, ναι, απάντηση. Ναι, ο Γρηγόρης έχει δοκιμάσει τα cupcake μας. Το αγαπημένο του γλυκό όμως δεν είναι κάποιο cupcake, αλλά η πουτίνγκα μπανάνα, κυρίες και κύριοι. Έχει και πουτίνγκες η Νικόλ. Και επειδή έχει και πουτίνγκες. Σε ενοχλεί που ασχολούνται τα μέσα με την προσωπική σου ζωή, γιατί τώρα μπήκε στο παιχνίδι η Νικόλ. Όχι, κάνουν απλώς τη δουλειά τους και το σέβομαι αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι κάτι που έχω συνηθίσει. Στην Αμερική, όταν δούλευα ως παραγωγός για την Diane Sawyer, η οποία είναι μια πασίγνωστη παρουσιάστρια της Αμερικής, στο Good Morning America, πρωινό έκανε, κανείς δεν ήξερε για αρκετό καιρό ότι εκείνη είχε παντρευτεί τον Mike Nichols, άλλος παραγωγός του Hollywood. Όλες οι ειδήσεις ήταν για το έργο της και όλες οι επιτυχημένες συνεντεύξεις δεν είχαν κάνει ποτέ για την προσωπική της ζωή. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, υποθέτω. Και αγαπημένη φίλη Nicole, εγώ εδώ θα διαφωνήσω λιγάκι. Ρε παιδιά, τόσο αν η Αμερική δεν συζητάει τα εσωτερικά μιας οικογένειας, ποια το συζητάει. Θέλετε να θυμηθούμε Brad Pitt με Jennifer Aniston, όλα τα ξέρουμε. Μέχρι και για τον Ομπάμα ξέρουμε. Καλά, η Αμερική έχει φτάσει στην άλλη όχθη. Αυτή είναι και θέματα. Τώρα τι λέμε τώρα, θα τρελαθούμε τελείως. Σου έχει κάνει ο Γρηγόρης μάθημα διαχείρισης των media. Γενικά ο Γρηγόρης προσπαθεί να με προστατεύσει και του είμαι εξαιρετικά ευγνώμων, γιατί όλα αυτά είναι λίγο πρωτόγνωρα για μένα. Μια χαρά λέει, το διαχειρίζεται η Νικόλ, παιδιά. Τι πρωτόγνωρα, εγώ δεν βλέπω καμία μηχανία. Δίνει τις συνεντεύξεις, τις φωτογραφίζεται, μιλάει ανοιχτά. Δεν έχει κανένα, δεν τη βλέπω καθόλου. Εγώ, παιδιά, το άλλο δεν καταλαβαίνω. Ποιο? Πετυχαίνουν ένα ζευγάρι έξω και παθαίνει το αμόκ. Γιατί να μην φωτογραφηθεί ένα ζευγάρι, είναι κακό. Ή είναι κακό να μιλάς για την προσωπική σου ζωή. Δεν νομίζω ότι κρύφτηκαν ποτέ. Οι συγκεκριμένοι όχι. Και γι' αυτό και λέει ότι γενικά είμαι πολύ cool με την προσωπική. Εσύ υπέρ δηλαδή. Δεν είμαι κατά, Χρήστο. Δεν είμαι κατά. Άρα είσαι υπέρ. Γιατί είσαι κατά. Εάν. Εγώ δεν είμαι πολύ υπέρ. Ρε παιδί μου, εννοώ. Εσύ με τη Σοφία, α πούμε, αν σα πει ότι θα κρυφτείτε. Δεν είναι να κρυφτείς, αλλά δεν κυνηγάμε μια τέτοια διαδικασία. Άλλη κυνηγά. Όταν βλέπω ανθρώπους που κυνηγάνε όλο αυτό το πράγμα, που έχουν όλη αυτή τη ματαιοδοξία. Έχεις δίκιο σε αυτό. Κάτι μου δημιουργεί έτσι ένα ερωτηματικό. Δεν λέω για τα συγκεκριμένα παιδιά, έτσι. Ναι. Και το ξεκαθαρίζω, όχι, γιατί δεν μου βγάζουν τέτοια εικόνα ότι κυνηγάνε μια όχι, ιστορία. Όχι, αλλά όταν ζουμάρουν, όταν τα φώτα πέφτουν και το επιδιώκουν κάποιοι. Όταν είναι τότε, πολύ λεζάτα. Ναι, ναι, τότε αυτό κοίτα, μου αφήνει μια αμφιβολία. Σε επαγγελματικές φωτογραφίσεις. Δεν μιλάς για τις παπαράτσι. Μιλάω για τις παπαράτσι, οι οποίες όμως επίτηδες, πώς το λένε. Ότι έχουν στηθεί. Το παπαράτσι το εξεπίτηδες, που έχει πόσα. Πες μου, πόσες αληθινές φωτογραφίες παπαράτσι υπάρχουν στην Ελλάδα. Πολύ λίγες θεωρώ. Περισσότερες είναι όταν βλέπουμε αυτά τα εξώφυλλα, έτσι δεν είναι. Ξέρουμε ότι το ξέρουν αυτοί θα που υποτίθεται. Θέλω να διαφωνήσω, γιατί μου έχει συμβεί άπειρες φορές να μην έχω ιδέα και να μην τον έχω δει καν τον άνθρωπο. Αλήθεια λες. Στο σταυρό που σου κάνω. Δηλαδή, εσύ με το γιο σου όταν εμφανίζει το αεροδρόμιο δεν το ξέρει καθόλου. Ποτέ. Ειδικά με και το είναι παιδί. Είναι τόσο καλές φωτογραφίες αυτές. Μα είναι μπροστά μου, τον βλέπω τον άνθρωπο, βρε Χρήστο. Ναι. Αλλά δεν τον πήρα εγώ τηλέφωνο. Ξέρω εγώ, παιδιά, γιατί μου κάνουν λίγο. Μου αφήνουν ένα ερωτηματικό. Δεν λέω για σένα. Μου αφήνουν ένα ερωτηματικό αυτές οι φωτογραφίες, ναι. Πάντα. Ότι πώς μπορεί να είναι ένας φωτογράφος τόσο κοντά να τραβάει τη φωτογραφία με τόσο ωραίο τρόπο και να μην ξέρουν. Μα δεν τίποτε. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να μην τους δω ποτέ. Κυρίως το καλοκαίρι. Δηλαδή στην παραλία ή σε. Γιατί θα το απέβγα για ευνοϊκούς λόγους. Αλλά στο αεροδρόμιο, ας πούμε. Όταν πετάω με μια συγκεκριμένη εταιρεία. Ξέρεις ότι έχει φωτογράφο. Έχει όταν φωτογράφο. Πετάω με την άλλη εταιρεία δεν έχει. Εγώ είμαι υπέρ του όταν είναι. Κάτι γίνεται με την ίδια δηλαδή. Εταιρεία. Όταν και τα δύο άτομα. Ναι, όταν είναι και τα δύο άτομα σύμφωνα, είμαι υπέρ. Είναι κάποιοι άνθρωποι που σου λέει δεν θέλω. Είμαι, ξέρω εγώ, με τον Χρήστο Φερεντίνο. Εγώ η κοπέλα του έτσι και δουλεύω γυψοσανίδα.
που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Δεν θέλω ρε να είμαι στη δημοσιότητα. Αυτό το δέχομαι. Και πάει και λέει ότι ρε παιδιά, εμένα μην με βγάζετε. Δεν είναι η δουλειά μου. Αλλά υπάρχουν και ζευγάρια. Ας πούμε τώρα όχι, η Νικόλ με τον Γρηγόρη. Ξέρω κι εγώ τι να σου πω. Δηλαδή οι φωτογραφίες που είδαμε, ας πούμε, στο περιοδικό από την ταβέρνα ναι. δεν είναι στημένες φωτογραφίες. Σε καμία περίπτωση. Στημένη φωτογραφία μπορεί να είναι. Πάω για ψώνια με την Κατερίνα. Να ξέρει ρε παιδί μου εννοώ ο άλλος. Να ξέρει, να δεχείται το φωτογράφο χωρίς να μην έχει πρόβλημα. Κοίτα, μπορώ να σε βγάλω. Το στιμένο δεν είναι αυτό. Ναι. Στιμένο είναι έχω πάρει τηλέφωνο το φωτογράφο και του έχω πει έλαθα με εκεί. Έλαθα με εκεί, ναι. Εγώ αυτό δεν μα όπου και αν πας πλέον έχει ένα φωτογράφο. Έχει μπόλικους φωτογράφους. Έχει μπόλικους. Αυτά. Εντάξει, παιδιά, η δημοσιότητα έχει το κόστος της, έτσι. Και αυτή τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Αυτά με την Νικόλ Κοτοβός. Μια χαρά πάει με τα κυρίες. Ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Παύλο, πες μας. Θέλω να σας πω ότι η Ρία Αντωνίου τα είπε όλα στο θέμα. Πάλι η Ρία Αντωνίου, πάμε. Αλλά. Ποια ήταν άλλη καλεσμένη η Ρία Αντωνίου στο θέμα Αναστασιάδη, η Κατερίνα Ζαρίφη. Α, ωραία. Θέλετε να δούμε τι είπε. Να πούμε και να δούμε και